Για δέκατη χρονιά το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών διοργανώνει στο Ηράκλειο Διεθνέ Επιστημονικό Συνέδριο, το οποίο βάζει στο επίκεντρο την κοινωνική και εκπαιδευτική προσαρμοστικότητα. Και φέτο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώ θα συμμετέχουν 43 διεθνή πανεπιστήμια και 427 εισηγητέ. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι το ΙΑΚΕ τα 10 χρόνια αυτά πέτυχε να δημιουργήσει μια παράδοση με διεθνής ε, φόρουμ, διεθνή γεγονότα τα οποία γίνονται. Ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Άρα είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε και να προσαρμοστούμε και κοινωνικά αλλά αυτός που θα φέρει την κοινωνική προσαρμοστικότητα είναι η εκπαίδευση. Όπω τονίζεται, η σύνδεση τη μετανάστευση, τη ένταξη και τη αηφορία με τι ψηφιακέ τεχνολογίε αντιπροσωπεύει μια σύνθετη πρόκληση στο σύγχρονο κόσμο, ενώ οι εξελίξει στο ψηφιακό τομέα δημιουργούν νέε ευκαιρίε. Ωστόσο, η επιτυχία στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων εξαρτάται από τα στοιχεία των κοινωνιών που του επιτρέπουν να προσαρμόζονται, αντιμετωπίζοντα τι όποιε αλλαγέ με τρόπο αποδοτικό και βιώσιμο. Ένα θέμα διαχρονικά επίκαιρο και τώρα πιο πολύ από ποτέ, αφού έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητα των ατόμων σε κάθε αλλαγή στη ζωή μα. οι αλλαγέ σήμερα είναι ακόμα πιο σημαντικέ όταν συζητάμε για το μεταναστευτικό, συζητάμε για την εξέλιξη τη τεχνολογία, την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε ανάλογα στην εκπαίδευση και όχι μόνο στην κοινωνία. μιλάμε για την κλιματική αλλαγή. Το 10ο Διεθνέ Επιστημονικό Συνέδριο θα διεξαχθεί από τι 16 έω τι 19 Μαου με τη συνδιοργάνωση τη Περιφέρεια Κρήτη, ενώ παράλληλα θα φιλοξενήσει το Συνέδριο τη Ψυχολογία τη Ειρήνη. Επίση, θα πραγματοποιηθούν παράλληλε εκδηλώσει, μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες θα πάρουν μια δυνατή γεύση από την παράδοση τη Κρήτη και όχι μόνο. Θα επισκεφτούμε φέτο η νοπιά τη Κρήτη που θα γευτούμε κριτικά κρασιά και παραδοσιακέ γεύσει. Θα επισκεφτούμε το Μουσείο Καζαντζάκη και θα επισκεφτούμε και τη Μονή Παλιανή